Η σημερινή κυβέρνηση λειτουργεί με κοπτορατική σύμφωνα με τα, με το εκλογικό της κοινό και με τους κοινωνικούς λόγους. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται παντού, παιδιά. Ξεκίνησε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τα υπόλοιπα, με το Πανεπιστήμιο της Ηπείρου και συνεχίζει την κοπτοραπτική χωρίς έναν συνολικό σχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, χωρίς να βάζει προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Νέα Δημοκρατία, ότι θα πρέπει να συνδέσουμε ουσιαστικά την ακαδημαϊκή μας, τον ακαδημαϊκό μας χάρτη με την παραγωγή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, θα πρέπει δηλαδή οι απόφοιτοι από τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα αύριο να έχουν δουλειές. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτός δεν είναι ο σκοπός που ουσιαστικά κάθε γονέας θέλει να στείλει το παιδί του για σπουδές. Σε αυτό λοιπόν η κυβέρνηση απαντάει με κοπτοραπτική σε κάθε τοπικό, πανεπιστημιακό και τεχνολογικό ίδρυμα. Ουσιαστικά καταργεί την τεχνολογική εκπαίδευση με όλα αυτά τα μεθοδεύματα και έρχεται να ευχαριστήσει τους κάποιους λίγους ψηφοφόρους που τις έχουν απομείνει. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, γι' αυτό λέμε ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνει, εμείς είμαστε αντίθετοι. Από την άλλη, αν πάμε τώρα στο ζήτημα της τοπικής μας ιστορίας, του τοπικού μας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν, νομίζω τον Ιούλιο, ήταν η πρώτη σύσκεψη που κλήθηκε από την αντιπεριφέρεια τότε, που ήμασταν καλεσμένοι όλοι για να δούμε τι σκοπεύει να γίνει. Οφείλω να πω ότι ενημέρωση πάνω στα σχέδια που κάνει η σημερινή κυβέρνηση εγώ δεν έχω και φοβάμαι ότι όταν αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται εγκρυπτό, όπως έκανε στη Συμφωνία των Πρεσπών, θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα για τον τόπο.